Κύριε. Εδώ μπορούμε να δείξουμε τον πίνακα. Η άσπη είναι παραδείγματος χάρη ο Παναθηναϊκός. Και η κόκκινη είναι η Κέρκυρα. Έτσι την ομάδα ο Τσόλης, ενώ τα χάσα εγώ. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, οι αποστάσεις, παραδείγματος χάρη, με τον Παναθηναϊκό ήταν 10-15 μέτρα. Όταν δίνανε την μπάλα, προτού να δώσεις την μπάλα, δεν τον κλείνεις, να τον κλείσεις, παραδείγματος χάρη, ή να είσαι έτσι, να είσαι έτσι, να κλείσεις, να κλείσεις τους χώρους, να πιάσεις αυτόν σεντρεφόρ λίμπερο, αλλά είσαι ανοιχτά, έτσι. Οπότε, εδώ, έδινε αυτό την μπάλα σε αυτόν, κανένας δεν κόλλαγε απάνω του. Τον περίμενε. Σου λέει, θα έρθει σε μένα. Μα άμα έρθει με την μπάλα, μπορεί να σε τριπλάρει. Είναι θάνατος. Σωστό. Εδώ. Και του δίνεις και περιθώριο να σκεφτεί τι θα κάνει και να ελιχτεί. Ακριβώς. Όταν λοιπόν είναι εδώ, εκεί είναι το pressing. Το πρεσάρι, θα πάω κοντά του. Παπ, εδώ. Την πέταξε αυτόν, αυτός εδώ. Την πετάει εδώ, να εδώ, έτσι, εκεί. Έτσι θα είμαστε. Εδώ θα κλείσουν όλοι μέσα. Αλλά να πούμε πρώτα, ας πούμε τα λάθη του. Οπότε έχει μια τέτοια απόσταση. Βλέπεις, έχει μια τέτοια απόσταση. Την έπαιρνε ο Παναθηναϊκός ό,τι ήθελε έκανε. Την παίρνει στην μπάλα, μπορεί να την πετάξει. Δεν τον πιέζει. Πάει μπάλα στο σέντρεφορ. Δεν ενοχλεί κανένα στο... τον Δόνη. Τον Δόνη. Κανένας. Δηλαδή, αν τον πιάσει εσύ, το σβήσει το παιδί εδώ, εδώ και ο Λίμπερο να δουλέψει. Είναι εδώ. Ο Δόνης παίρνει την μπάλα. Είναι καλός παίκτης. Είναι εξελίξιμος. Είναι επιτυχία του Ζωνίδη που τον έβαλε σέντρεφορ. Βγήκε. Αφήσαν περιθώριο, δεν τον πιέσανε και έκανε παπάδες. Σε έκανε γκολ ωραία όταν μπήκε ο Χατζηγιοβανής από δεξιά. Ναι. Τη γύρισε, έκανε το άλλο το τακουνάκι να γίνει 2-0. Ήταν πηγή κινδύνου. Και συνέχιζε μια Κέρκυρα ένα ποδόσφαιρο τέτοιο. Ρε Τσόλη, στοιχειοδός δεν ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να παίρνει την μπάλα αυτός, να τον αφήνεις, να τον κοιτάς να έρθει με την μπάλα. Αμάν κάνουμε, μην την πάρει και γυρίσει κοντά. Εδώ, εδώ, έτσι, τρίγωνο. Τη δίνεις αυτόν, πάνω, εδώ, τον έχω πιάσει, έρχεσαι εδώ, πας εδώ, δεν με νοιάζει, εδώ, ο Λίμπερο. Όπου πάει εδώ, μαζί του εσύ, το Δόνη, και εσύ Λίμπερο. Ήρθαν εδώ οι δυο τους, συντακτής στο χώρο, 2 μέτρα πίσω. Πήγαν εδώ, εσύ εδώ. Εγκλήματα, δεν υπάρχει τέτοιο. Οπότε, αυτοί, ό,τι ώρα θέλα πέναν την μπάλα, ό,τι θέλαν κάνα. Ένα pressing που δεν γινόταν. Εδώ δηλαδή που κάνει έτσι, ένα μπράβο. Που κάνει έτσι και μπαίνει ο Γιοβανίδης και τη γυρνά, ο Δόνης είναι μόνος του. Δεν υπάρχει και κανείς. Από πίσω από το στόπερ, ο μπακ δεξί τι κάνει. Τον αφήνει δηλαδή και έτσι να είναι, να το δείξουμε στον πίνακα. Και μπαίνει ο Άλτμαν εδώ. Εσύ κοιτά εδώ, εδώ τον έχει, δεν πα εδώ. Να μην σου περάσει, εδώ είσαι. Την ώρα που βλέπει φεύγει η μπάλα, δεν τον αφήνει να μπει να στο κολλήσει. Και... αλλά τι κάνεις, την ώρα που φεύγει εδώ που έχει φτάσει, τι βλέπεις, ότι τη φτάνεις, 2 μέτρα πηδάς, κεφαλιά τη βγάζεις. Και φαίνεται αυτό, Νίκο, από το εξής, συγγνώμη, ότι δεν ήταν σέντρα ξηράφη, ήταν λόμπα και ο Άλτμαν έκανε και κίνηση προς την μπάλα, δηλαδή μπράβο. Είχε τόσα μέτρα μπροστά του. Μπράβο, μπράβο. Εδώ κοίτα. Είναι ποδόσφαιρο αυτό, οι γραμμές εδώ. Δηλαδή όποιος πέταγε την μπάλα από εδώ, εδώ, αυτός τον κοίταγε. Του λέγε πάρτι. Στρώστη και έρχομαι πάνω σου. Μα κάηκες. Ενώ την ώρα που την πετάει και έχει φτάσει εδώ, έχει κλείσει εδώ. Διεκδικούμενη. Ή να την πάρει ή να τη σταματήσει ή να τη χαλάσει. Την πετάει σε αυτόν. Εδώ εσύ. Εδώ εγώ. Εδώ από μέσα. Και εδώ να την κάνει. Έχω ένα περιθώριο. Δεν θα πάω έτσι. Την ώρα που θα την κάνει εδώ, εγώ θα φύγω έτσι. Καταλαβαίνεις. Έχω αυτό το περιθώριο. Αν την κάνει εδώ, εγώ δεν θα πάω έτσι. Την ώρα που την κάνει και έχει φτάσει, ήρθα εδώ. Μετά, αυτός θα έρθει εδώ. Άστον αυτό να. Αυτός είναι ακίνδυνος. Αυτός είναι ο επικίνδυνος. Και από όλο... την άλλη πλευρά τελειώνω, την πετάει εδώ, φουλάρεις, φουλάρεις, δεν κάθεσαι εδώ, αν τον φυλάω εδώ. Και εδώ. Αυτός την κάνει την μπάλα εδώ, προλαβαίνω. Κοβοδρόμο. Αυτός την κάνει απάνω του. Έκλεισα. Αυτός την κάνει εδώ. Προλαβαίνω. Αυτός την κάνει και έρχεται απάνω του. Εδώ. Μέχρι φτάσει η μπάλα εδώ, εγώ πρέπει να είμαι εδώ.
θα ακούσει τα πατήματά μου να σου φύγει, να την τσιμπήσω να πάω. Άρα το όλο κακό έγινε από τα πολλά μέτρα που είχαν οι γραμμές της Κέρκυρας στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, και αν έπαιρνες έναν από τον δρόμο, του λέγε στήσε, έτσι θα τους έστεινε. Όπως είχε στηθεί χτες η Κέρκυρα. Έτσι πάει. Παιδιά, παίχτε. Ναι. Βρήκε έδαφος οι άλλοι, 4-5 ήρθε τελικά. Τέσσερα και λίγα. Τέσσερα θύμιζε Μπαρσελόνα ο Παναθηναϊκός χθες. Μπαρσελόνα. Ο Διαφάνες τον ευλέπει, αλλά αυτός έκλεισε εδώ. Έκλεισε εδώ, έτσι. Δεν offside. Τον ευλέπει. Εσύ τι κοιτάς. Όχι, τι κοιτάς, δηλαδή αυτό να τι. Εσύ τη δώσει ή δεν τη δώσει σε αυτό να. Έναν έχεις εσύ να πρέπει να πας εδώ. Ναι. Γιατί έχεις κλείσει το χώρο. Εδώ δεν τη δίνει, αν την πάρεις. Εκεί άμα πάει, τον κλείνεις, τον καθυστερείς, ερχόμαστε, έρχονται, τον καθυστερείς. Μεσάνυχτα αυτά από τέτοιο δίδαγμα. Άρα λοιπόν αυτός σε βλέπει έτσι και είναι έτσι ανοιχτά και είναι ο Διαφάνες εδώ. Πολύ ωραία τον κόβει. Έχει πάει εδώ, να το δείξουμε για να το δει. Ναι. Έχει πάει εδώ και του λέει, offside δεν είσαι, πάρτε εδώ. Πώς θα τον πιάσει άλλο που είναι πίσω, κεφαλιά στη γωνία. Κοίταξε το αντίστοιχο. Το, όπως το κάνει. Είδαμε, το σχολιάσαμε. Τώρα να ρωτήσω για το 4-3-3 του Ζουνίδη. Γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες λες Γιάννη έσταση για τον Βηγιαφάνιες που παίζει στα άκρα. Πρέπει να παίζει στον άξονα, είναι δεκάρι. Βέβαια. Και τον είδαμε χθες ανεξάρτητα με την κακή τακτική του Τζιόλη. Πώς κινήθηκε ο Παναθηναϊκός και με υπηρεσιακό σεντερφόρα στο Μεντοδόνι και κυρίως με τον Βηγιαφάνιες δεκάρι στο 4-3-3. Μεγάλη δουλειά. Πέταγε ο Διαφάνιες. Ναι. Ο Διαφάνιες είναι εκεί. Πάει. Όταν έχεις 4-3-3 θα πας εδώ. Έτσι. Διαφάνιες. Mm-hmm. Θα πάει εδώ. Εδώ θα έχεις έναν άλλον. Θα πάει εδώ που θες. 2-3 ορίστε. Και θα μείνεσαι. Θα μείνεσαι και με 5. Ορίστε, αμήνεσαι 4-4-8. Κλειστά άμα να αμυνθείς έτσι. Κλειστά άμα αμυνθείς έτσι. Λέμε έτσι. Βλέπεις εδώ, ήρθε εδώ, έρχεται εδώ. Έχεις μετά τους δύο μπροστά. Έτσι ένα 4-3-3. Ορίστε. Έχεις τους δύο μπροστά. Έχεις μεγάλη δουλειά. Μετά ο Διαφάνες άμα είναι εδώ, δεν μπορεί να τον αφήσει. Πρέπει να του βάλεις παίχτη. Από τη μέση και κάτω μαζί του. Ναι. Πάει. Εδώ είναι ο Δόνης. Θα του βάλεις παίχτη. Εδώ τον άλλον. Το Χατζηγιοβάν. Είναι ο τέρμα, παίχτη όπου να είναι εδώ. Εδώ θα πάει ο άλλος, εδώ θα πάει ο άλλος. Αυτοί δύο απέσμα του μάλλον. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτός άμα φύγει μαζί του. Mm-hmm. Κάποιος άλλος θα έρθει εδώ. Άρα θα φύγει αυτός από εδώ. Αυτός θα κυνηγήσει, αυτός θα κλείσει. Αυτοί θα κλείσουν, ορίστε. Και έρχονται και προωθημένοι, κοιτάνε. Μπορεί να έρθει εδώ, να μην πάει εδώ. Σου λέει, άσε με την γυρίσει εδώ. Και να έρθει ο άλλος εδώ. Και είμαστε κάτω από τη σέντρα. Εδώ, άρα κοίτα. Αυτό το 4-3-3. Είναι 3 και 3-6, 1-7. Πεστεύουνε και 3-11. Καταλαβες. Άρα αυτό το 4-3-3 το θες, γιατί γίνεται και εύκολα 4-5-1. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο εκτός. Ήτανε ένα νεροζούμι όλη η Κέρκυρα. Ναι. Δικαιωματικά ανησυχούν και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα ο Ζουνίδης έκανε σωστά τη δουλειά του. Το πάλεψε, πέτυχε και με το Δόνη επιτυχία του. Ο Δόνης έδειξε δείγματα που μ' άρεσαν. Έδειξε ταχύτητα, έδειξε πάθος, σκοράρει. Είναι επικίνδυνος, δηλαδή μπορεί να σταδιοδρομήσει εκεί. Αμέ, μπορεί, αλλά θα του κάνει μεγάλο καλό και στα χαφ. Και στα χαφ μετά, ναι. Μεγάλο καλό θα του κάνει. Αλλά άστον και σέντερφορ να δούμε. Λοιπόν, προχτές ήταν άριστος. Δηλαδή την νίκη την οδήγησε ο αδελφικός σου φίλος ο Δόνης. Δεν σου λέω τίποτα. Λοιπόν,